Το έργο που επιτελέστηκε στην ανώτατη εκπαίδευση την περίοδο 2004-2009, την ευρωπαϊκή της διάσταση αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, περιγράφει μεταξύ άλλων το νέο βιβλίο του βουλευτή Καρδίτσας και πρώην Υφυπουργού Παιδείας κ. Σπύρου Τελιαδούρου. Κατά τη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίασή του, μίλησαν τόσο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Στυλιανίδης και Λικουρέτζος, όσο και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γουργουλιάνης, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πραγματική κιβωτό γνώσης. Θεώρησα υποχρέωσή μου να παρουσιάσω εδώ στην Καρδίτσα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου και στους συμπολίτες μου, το έργο που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια των 5,5 χρόνων που είχα την τιμή να είμαι Υφυπουργός Παιδείας στην ανώτατη εκπαίδευση. Η παρουσίαση του σημερινού βιβλίου του Σπύρου του Τελιαδούρου αποδεικνύει και εμπράκτως ότι ο Σπύρος υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης Καραμαλή η θεσμική μνήμη του Υπουργείου Παιδείας. Ο άνθρωπος ο οποίος ακάματα εργάζονταν πάνω στα θέματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και εκ των υστέρων είχε το κουράγιο και τη δύναμη να συγγράψει τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Και σήμερα με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε το έργο του, το έργο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στην κυβέρνηση Καραμαλή, ένα έργο σημαντικό για την ελληνική νεολαία και την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και πιστεύω ότι με νυφαλιότητα και ψυχραιμία στους επόμενους καιρούς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εκτιμήσουν θετικά το έργο της κυβέρνησης Καραμαλή, διότι τα χρόνια που πέρασαν, οι 14 μήνες καλύτερα, δεν επέτρεψαν να συζητήσουμε νυφαλιότητα στη χώρα με ψυχραιμία.